Μια καινοτόμα και δωρεάν υπηρεσία ξεκίνησε ο Δήμος Πειραιά, ο οποίος διαθέτει πλέον έναν σύγχρονο στόλο λεωφορείων, εξοπλισμένο με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα νέα αυτά κόκκινα δημοτικά λεωφορεία, που έχουν χωρητικότητα 60 ατόμων, προσφέρουν σύγχρονες παροχές, όπως είναι το δωρεάν ασύρματο ίντερνετ και η δυνατότητα φόρτισης κινητών τηλεφώνων. Είναι φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν να εξυπηρετήσουν παιδιά και άτομα με αναπηρία, καθώς διαθέτουν ειδική ράμπα για καροτσάκια. Έχουμε κάνει ένα σχεδιασμό εδώ και χρόνια και λέμε ότι ο Πειραιάς πρέπει να γίνει πλέον μια σύγχρονη πόλη. Έχουμε ξεκινήσει ήδη να τοποθετούμε στην πόλη σημεία Wi-Fi. Τώρα έχει εγκριθεί και η συμμετοχή του Δήμου Πειραιάς στο πρόγραμμα Wi-Fi for EU, όπου θα τοποθετηθούν άλλα 10 με 15 σε διάφορες γωνίες της πόλης. Μαζί με όλα αυτά, επειδή όλα αυτά αντιμετωπίζονται ως μια ενιαία λογική, είπαμε ότι και τα λεωφορεία της Δημοτικής Συγκοινωνίας πρέπει να έχουν Wi-Fi. Το επόμενο διάστημα, ο στόλος της Δημοτικής Συγκοινωνίας θα ενισχυθεί με την προμήθεια 4 επιπλέον ηλεκτρικών λεωφορείων. Ενώ άμεσα θα ξεκινήσει και η εφαρμογή στα κινητά τηλέφωνα, η οποία θα επιτρέπει στους χρήστες να γνωρίζουν πού βρίσκονται τα λεωφορεία. Θα μας βοηθήσει πολύ. Δηλαδή, εμείς που θέλουμε Wi-Fi, ειδικά εμείς οι νέοι, θα μας βοηθήσει πολύ εύκολα. Είναι πολύ θετικό, ειδικά για εμάς τους νέους που χρησιμοποιούμε ιδιαίτερα τα social media, να έχουμε δωρεάν Wi-Fi στην πόλη μας. Την ίδια ώρα και το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής προχωράει στη δημιουργία περίπου 3.000 σημείων ασύρματης πρόσβασης σε δημόσιους χώρους για δωρεάν ίντερνετ σε όλη την επικράτεια, με στόχο να καλυφθούν όσο το δυνατόν περισσότερες περιοχές, ανάμεσα στις οποίες συμπεριλαμβάνονται πολυσύχνα στα μέρη, πλατείες, νησιά αλλά και τουριστικοί προορισμοί. Μέχρι τα τέλη Μαΐου εκτιμάται ότι θα έχει προκηρυχθεί ο διαγωνισμός προκειμένου να τοποθετηθεί Wi-Fi σε όλα τα οχήματα του στόλου του ΑΣΑ, ώστε οι επιβάτες του να χρησιμοποιούν το ίντερνετ χωρίς να καταναλώνουν τα μεγκαμπάιτ τους. Η χρήση του δικτύου σε πρώτη φάση δεν θα απαιτεί την εισαγωγή στοιχείων από τον χρήστη, ενώ θα έχει περιορισμό τόσο στο χρόνο σύνδεσης όσο όμως και στη χρήση δεδομένων.